Στο χωρίο σ' με τα ξάρις, το κλάνι σ' με τα ξάρις, Γιάννης Λίμαρχος, άντε μας την κόδα, Γιάννης Λίμαρχος. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες κρατήστε το Γλέντι για ακόμη μια χρονιά στην πλατεία του Νέου Σουλίου. Οι κάτοικοι κάθε 15 Αυγούστου γιορτάζουν μαζί με την Παναγία και το αντάμωμά τους. Είναι και αυτό μία αφορμή για να γλεντήσουν και να διασκεδάσουν. Θα χωρίσει η υποδόρα, θα χωρίσει η υποδόρα, θα πάρει τη βασιλική, θα είναι βασιλικότα, θα πάρει τη βασιλική. Μια πολύ μεγάλη πανήγυρη σήμερα στο Νέο Σούλι, ένα αντάμωμα των απανταχού νεοσουλιωτών. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για όλους τους νεοσουλιώτες που είναι μακριά από τον τόπο τους να είναι σήμερα εδώ να γιορτάζουν με τους αγαπημένους τους, με τα οικεία τους πρόσωπα. Και πραγματικά βλέπετε ότι η πλατεία είναι κατάμεστη από κόσμο και στο χορό γίνεται το αδιαχώρητο. Πραγματικά δεν φτάνει η πλατεία του Νέου Σουλίου σήμερα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια, να εκφράσω το θαυμασμό μου για τους ανθρώπους των πολιτιστικών μας συλλόγων. Σήμερα είναι μια εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών και Φίλων του Νέου Σουλίου, που χωρίς όλους αυτούς τους ανθρώπους όλο αυτό δεν θα ήταν εφικτό. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλους, στους εορτάζοντες, στις Μαρίες, στους Μάριους, στους Παναγιώτες, στις Παναγιώτες. Πολύ νεαρό στην πύλη, πάρα πολύ νεαρό. Έτσι ακριβώς, μα είναι γνωστό το Νέο Σούλι, είναι μια ζωντανή κοινωνία με νέους ανθρώπους. Και είναι αυτό που σας είπα, όλοι οι άνθρωποι που ζουν μακριά από τον τόπο τους, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, συνδυάζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, το κανονίζουν έτσι ώστε απόψε να είναι εδώ στο Νέο Σούλι, να τους δούμε, να μας δούνε, να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Ο χορός που στήθηκε δεν είχε αρχή και τέλος. Μικροί και μεγάλοι δεν σταματούσαν να χορεύουν και να τραγουδούν, μεταδίδοντας σκεφή και ζωντάνια σε όσους βρέθηκαν χθες το βράδυ στο Νέο Σούλι. Καλώς ήρθατε στο Νέο Σούλι, στο μεγαλύτερο χωριό του Δήμου μας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε μια μουσικοχορευτική βραδιά που διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών και Φίλων του Νέου Σουλίου. Να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στην πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Μαρία Κόκαλα, και τη Θεανότη Λιόλιου, την αντιπρόεδρο του Συλλόγου, σε όλα τα μέλη, τα οποία κάθε χρόνο κάνουν αυτή την εξαιρετική εκδήλωση. Όπως βλέπετε και εσείς, είναι κατάμεστη όλη η πλατεία. Ο κόσμος διασκεδάζει και χαιρόμαστε πολύ που και σαν Δήμος και εμείς συμβάλλουμε ενεργά στη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού με την συμμετοχή παραδοσιακής ορχήστρας, τα μέλη της οποίας διασκέδασαν όλο τον κόσμο. Το αντάμωμα
όνομα των νεοσουλιωτών αποτελεί ένα καθιερωμένο και σημαντικό θεσμό που φέρνει σε επικοινωνία τους κατοίκους του χωριού. Βέβαια, κάθε χρόνο πολλοί είναι και οι φίλοι του χωριού που μπορεί να μην έχουν καταγωγή από εκεί, αλλά έχουν φίλους και αγαπούν φυσικά τα πανηγύρια και τη διασκέδαση. Είμαι από το Κικής. Ο άντρας μου είναι Σεραίος και ήρθαμε για διακοπές και ήρθαμε τώρα εδώ. Πρώτη φορά έρχομαι και είναι υπέροχα. Α, ωραία, πολύ ωραία. Είστε από εδώ από το χωριό? Όχι, από Νιγρήτα είμαστε. Και πώς βρεθήκατε? Ήρθαμε βόλτα. Ξέρατε για το γιορτή σήμερα? Ναι, μεγάλο πανηγύρι το Νεοσούλη. Με πολύ κόσμο. Χαμός γίνεται. Καλό να περάσετε. Ευχαριστούμε. I don't speak, you know. Όχι. Ναι, όχι, όχι. I don't speak Greek either. Φανταστικό είναι, μπράβο στην οργάνωση. Μπράβο τους όλα, είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ κόσμο. Ναι, ναι, πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Πολλά νέα παιδιά βλέπω που χορεύουν. Είναι φανταστικά, πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Χρόνια πολλά, καλά. Γεια σας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε τι γίνεται στο Νεοσούλη. Το χωριό είναι πάντα ζωντανό. Ένα από τα πιο ζωντανά χωριά του νομού. Χρόνια... Όπου και να μένουμε, Βρεσέρες, βρε Θεσσαλονίκη, αρχούμε στο θερί. Εδώ, εδώ, πάντα. Η έδρα μας είναι εδώ, δεν πάμε πουθενά. Νεοσούλη, πάντα. Ήταν εκεί, μικροί και μεγάλοι, καθώς γνωρίζουν ότι ανήμερα του 15 Αυγούστου το χωριό γιορτάζει και το κλίμα είναι εορταστικό. Κάτοικοι από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό επιστρέφουν πίσω στο χωριό και τους συγγενείς τους, περιμένοντας την βραδιά αυτή για να συναντήσουν όλους όσους αγαπούν. Ωραία. Ευχόμαστε να μπορούμε να έρχομαστε κάθε χρόνο. Άρα δεν είστε από εδώ ή έχετε καταγωγή? Δεν είμαστε από εδώ, έχουμε καταγωγή από εδώ. Αλλά μένετε? Μένουμε στη Γερμανία, ερχόμαστε από Γερμανία. Περνάμε υπέροχα, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ο κόσμος που βλέπουμε πάντως. Και είναι αυτό που χαιρόμαστε και που βλέπουμε. Ότι η νεολαία, αυτή η παράδοση κρατάει και το συνεχίζει η νεολαία. Και είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ωραία. Περιμένετε να έχει τόσο κόσμο? Ναι, κάθε χρόνο έχει τόσο. Μαζεύονται πάρα πολύ για τα γύρω χωριά? Από όλα. Αλλά έχει πολλούς φευγάτους στο Νεοσούλη που έρχονται για το 15 Αύγουστο. Ειδικά για το αντάμωμα είναι ορισμό. Ναι, ναι. Καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε και εσείς. Το σημαντικότερο είναι πως όλοι σαν μια μεγάλη παρέα διασκεδάζουν, χορεύουν και περνούν όμορφες στιγμές, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για τα επόμενα χρόνια. Πολύ ωραία. Σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία μας, της Παναγίας, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και βγήκαμε να γλεντήσουμε. Αυτά. Πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Όλο το χωριό γιορτάζει, ήρθαν και οι ξένοι και από Σέρες, από παντού. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Περνάτε καλά. Καλά περνάτε. Περνούμε καλά. Αυτά. Ωραία. Ωραία. Πολύ νέο κόσμο έχει το χωριό. Yeah. Αφού και εσύ που δώσεις, τα ξέρεις από. Πολύ ωραία. Έχει κόσμο. Πάρα πολύ. Το Νεοσούλη σκίζει. Οργανώνεται μεγάλα πανηγύρια. Μεγάλη, ναι, μεγάλα πανηγύρια. Πολλοί κόσμος νέος χορεύει. Ναι, πολύ νεολαία έχει. Ναι. Καλό αυτά. Επίσης, καλό καλοκαίρι. Χρόνια πολλά. Πάρα πολύ ωραία, χρόνια πολλά με υγεία. Τι κάνετε, είστε καλά? Πώς είναι που έχει τόσο κόσμο στο χωριό, συμμετέχουν όλοι? Πάντα ήταν, είχε πάρα πολύ κόσμο και ένα παραπάνω φέτος πιο πολύ μετά τον COVID και τέτοια. Γι' αυτό. Πάμε.
μικρά παιδιά, είτε από το χωριό είτε από το εξωτερικό, έδωσαν το δικό τους δυναμικό παρόν. Βρέθηκαν στο αντάμωμα και πέρασαν υπέροχα, δηλώνοντας πως Ελλάδα, διακοπές και χωριό είναι για αυτούς ταυτός οι μεσαίνιες. Είναι ωραία εδώ στο χωριό? Ναι, πολύ ωραία. Εσύ από πού είσαι? Εγώ από το Νέο Σούλη. Από το Νέο Σούλη, καταγωγή δηλαδή, από εδώ, μπαμπάς και μαμά. Ναι. Αλλά πού μένεις? Στη Γερμανία. Έρχεστε μόνο τώρα το καλοκαίρι? Τι? Έρχεστε τώρα το καλοκαίρι? Ναι. Και περνάτε καλά? Πολύ καλά. Πώς σου φάνηκε σήμερα η γιορτή εδώ στο χωριό? Πολύ ωραία, με αρέσει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Ναι, χρόνια πολλά σε όλους. Και σε εσένα που γιορτάζεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο χορός και η διασκέδαση κράτησαν πραγματικά μέχρι το πρωί, με τον κόσμο να μην έχει σταματημό.